Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα σήμερα, το οποίο επανέρχεται συχνά στο θεματολογιό μας, γιατί δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους. Κόλλημα με τον την πρώην, γιατί δεν ξεπερνιέται εύκολα. Αφορμή για αυτό το βίντεο είναι ένα email που μου στείλε μια φίλη, το οποίο θα το διαβάσω τώρα, είναι μια κοπέλα 35 χρονών. Αγαπητή Θέκλα, βλέπω καιρό τα βίντεό σου και έχω πάρει ένα βιβλίο σου. Ευχαριστώ. Όπως έχεις καταλάβει, είσαι μια από τις αγαπημένες μου συγγραφείς και ψυχολόγος. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Είμαι μια γυναίκα 35 χρονών. Από μικρή ηλικία έχω περάσει πολλά προβλήματα με την υγεία μου, αφού διαγνώστηκα από μικρή με κάποια πάθηση και έχω κάνει και 2 φορές μεταμόσχευση. Η πρώτη στα 20 και η δεύτερη στα 30, γιατί έπαθα απόρριψη μοσχεύματος. Δεν λέω ότι η πάθηση έχει κοπέλα, ούτε τι η μεταμοσχεύση έχει κάνει, για σκοπούς προστασίας της ταυτότητας της. Ήμουν με ένα παιδί 7 χρόνια από την εφηβεία μου και αυτό σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως καταλαβαίνεις, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, πολλές στενοχώριες και έχω περάσει βαριά κατάθλιψη, ξεπερνώντας τη με αντακαταθλιπτικά, αλλά χωρίς ψυχοθεραπεία. Πριν ένα χρόνο ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, αλλά ήμουν άτυχη και σε αυτό. Η ψυχολόγος που με παρακολουθεί είναι σοβαρά άρρωστη και είναι στο νοσοκομείο, οπότε έχω σταματήσει και τις ψυχοθεραπείες. Έχω κάνει αρκετές σχέσεις στη ζωή μου μετά από αυτό το περιστατικό με τον τότε φίλο μου που σκοτώθηκε, αλλά δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Και συνήθως οι περισσότερες σχέσεις με παράταγαν αντί να τις παρατήσω εγώ, αφού στην ουσία δεν μου άξιζαν και έτσι δύσκολα λέω να χωρίσω με κάποιον που δεν ταιριάζω. Συνήθως το άφηνα σε αυτούς την απόφαση. Έχω σίγουρα χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί νιώθω ότι δεν αξίζω να αγαπηθώ. Λυπάμαι, αγάπη μου. Και επίσης έχεις και μια τάση συνεξάρτησης, νομίζω. Έχω και εγώ πάρει την απόφαση να χωρίζω, αλλά λίγες φορές ήταν αυτές. Και μάλιστα με την πρώτη τελευταία σχέση που είχα 2,5 χρόνια, αυτός που ήμουν μαζί του δεν μου άρεσε και τόσο, αλλά δεν έφευγα από τη σχέση, γιατί δεν είχα τη δύναμη να το πω, ώσπου το είπα και μετά ένιωσα πολύ καλύτερα και είπα από εδώ και πέρα θα είμαι με κάποιον που μου αρέσει και τον γουστάρω και αυτός ο κάποιος ήρθε στη ζωή μου. Δηλαδή, προτού μας μιλήσεις για την τελευταία σου σχέση στην οποία έχεις και το κόλλημα, είχες έτσι ένα πολύ δύσκολο ιστορικό σχέσεων, μία πρώτη ερωτική σχέση η οποία κατέληξε άσχημα με το θάνατο του συντρόφου σου, αυτοκινητιστικό δυστύχημα, και μετά σχέσεις οι οποίες δεν σου έκαναν, αλλά δεν έλεγες να φύγεις και άφηνες αυτούς να φύγουν, μέχρι την πρώτη τελευταία σχέση αποφάσισες εσύ να την τελειώσει ή ήταν ατέριαστη και μετά ήρθε στη ζωή σου αυτός ο κάποιος. Είχα καιρό να κάνω σχέση που να είμαι ερωτευμένη. Αυτό το στοιχείο ότι έκανε σχέσεις χωρίς να είσαι ερωτευμένη, αυτό ίσως είναι και μία ένδειξη της συνεξάρτησης ή της ανάγκης να ανήκεις σε μια σχέση για να νιώθεις καλά. Με τον άνθρωπο αυτό πέσαμε από την αρχή με τα μούτρο ένα στον άλλον, κοιμόμασταν μαζί κάθε βράδυ, κάθε μέρα μετά τη δουλειά ήμασταν μαζί, πότε στο ένα σπίτι, πότε στο άλλο σπίτι, έλειπε πολύ ο ένας τον άλλον, ακόμη και όταν ήμασταν χώρια για λίγο, και συζητάγαμε για το μέλλον αν ήθελα να κάναμε οικογένεια. Αυτό λοιπόν ήταν και ο λόγος που κάτι έσπασε μέσα του, όπως μου είπε ο ίδιος, όταν του εξήγησε ότι είναι μεγάλο ρίσκο να κυοφορήσω, αφού λόγω μεταμόσχευσης παίρνω ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και οι γιατροί μου έχουν απαγορεύσει να κάνω παιδιά παρά μόνο με παρένθετη μητέρα. Αυτό δεν του το είχα πει από την αρχή, πιστεύοντας ότι είναι νωρίς να μιλήσω για τέτοια θέματα, αλλά αυτόν όμως τον απασχολούσε το ζήτημα. Μόλις του είπα αυτό, άρχιζε και τον απασχολούσε η ιδέα για το πώς θα προχωρούσαμε παρακάτω αν θέλαμε να κάνουμε οικογένεια και ότι και αν το αφήναμε έτσι, ότι μπορεί να μας κούραζε αυτό και να γύρναγε μπούμεραγκ. Αυτός σίγουρα, λέει, θα το μετάνιωνε γιατί ξέρει, λέει, τον εαυτό του, ενώ εγώ του έλεγα ότι η οικογένεια δεν είναι μόνο τα παιδιά, αλλά και εμείς οι δύο μόνο, ενώ αυτός είχε άλλη άποψη. Άρα διαφωνείτε σε κάτι πάρα πολύ βασικό, το ότι είναι οικογένεια. Διαφωνούσατε και διαφωνείτε ακόμη σε κάτι πολύ βασικό. Εγώ μαζί σου θεωρώ ότι η οικογένεια είναι και 2 άνθρωποι. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει και παιδί για να είναι οικογένεια, για να θεωρηθεί οικογένεια ένα ζευγάρι. Να μην τα πολυλογώ, χωρίσαμε, αλλά όχι ήρεμα.
με κλάματα, με πισωγυρίσματα. Αυτός ερχόταν σπίτι μου και με έπαιρνε αγκαλιές χωρίς να κάνουμε σεξ, να πηγαίνω σπίτι του κτλ. Κτλ. Στο τέλος είπα, δεν θα τον ξανενοχλήσω ώστε να τον ξεπεράσω και να πάω μπροστά. Αλλά έχω ακόμα πολύ έντονα συναισθήματα για αυτόν, παρόλο που ήταν δικιά του, ήταν αυτού η απόφαση να το τελειώσουμε. Είμασταν μαζί 1,5 χρόνο, περνούσαμε όμορφα μαζί, ταιριάζαμε κτλ, αλλά δεν λέω να ξεκολλήσω. Έχω φάει αυτό που λέμε γερό κόλλημα με την πάρτη του, ενώ δεν θα έπρεπε. Ποιος σου είπε ότι δεν θα έπρεπε? Με τέτοιες περιπτώσεις τρώνε οι άνθρωποι γερά κολλήματα, με τέτοιες περιπτώσεις που έχουν και το στοιχείο του ότι περνούσατε πάρα πολύ καλά και πολύ νωρίς και είχατε έτσι όλο αυτό το ειδηλιακό, αλλά και το στοιχείο του ότι σε έχει απορρίψει. Τίνουμε να κολλούμε με ανθρώπους που μας απορρίπτουν. Και ο λόγος είναι ότι μας παίρνει το εγωιστικό, μας παίρνει μια εγωιστική αντίδραση και προσπαθούμε να αλλάξουμε τη γνώμη που έχει ο άλλος ότι είμαστε για απορρίψη. Ο βασικός λόγος που κολλάνε οι άνθρωποι σε σχέσεις ακατάλληλες, γιατί για ακατάλληλη σχέση πρόκειται αυτή που είχες, αγάπη μου, συγγνώμη, γιατί είναι αν μη τι άλλο απόδειξη ότι η αγάπη αυτού του ανθρώπου δεν ήταν αρκετή για σένα. Όταν είστε καλά μαζί, ήσασταν καλά μαζί όπως περιγράφεις, περνούσατε τόσο πολύ χρόνο μαζί, απολαμβάνατε τόσο πολύ ο ένας την παρέα του άλλου και όταν εσύ του είπες ότι, όχι ότι δεν θες να κάνεις οικογένεια, του είπες ότι λόγω της κατάστασης της υγείας σου δεν σου επιτρέπεται να κάνεις οικογένεια με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να οικειοφορείς εσύ το παιδί, αλλά ότι μπορείς να κάνεις παιδί με παρένθετη μητέρα. Και αυτός τότε σε απέρριψε. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν σε αγαπούσε αρκετά. Δεν σε αγαπούσε τόσο όσο σου αξίζει. Και επειδή αυτός ο άνθρωπος σε απέρριψε και αυτός ο άνθρωπος δεν σε αγάπησε αρκετά, αυτός είναι και ένας λόγος που κόλλησες. Δεν έχει λόγο να κολλήσουμε σε κάποιον που μας αγαπάει αρκετά. Γιατί το κόλλημα είναι ένα αρρωστημένο δέσιμο, ένα αντιδραστικό δέσιμο, δεν είναι υγιές δέσιμο. Όταν κολλάμε σε κάποιον άνθρωπο, κολλάμε για να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να αγαπηθούμε. Κολλάμε επειδή εκεί βρίσκουμε πεδίο και έδαφος να δουλέψουμε τα ψυχοπαθολογικά μας, να τα δουλέψουμε όχι θεραπευτικά, να τα δουλέψουμε αντιδραστικά. Δηλαδή, έχω μεγάλο θέμα μέσα μου με την απόρριψη και πώς να μην έχεις, κορίτσι μου, εσύ, αφού η ίδια υγεία σε έχει απορρίψει, λες 30 μέρες μετά τη γέννησή σου διαγνώστηκες με την πάθηση η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κάνεις 2 μεταμοσχεύσεις, να κάνεις 1 σωρό θεραπείες και τώρα αυτή τη στιγμή να μην μπορείς να κυοφορήσεις κάτι το οποίο στάθηκε όχι η αιτία, η αφορμή. Άκουσε αυτό που σου λέω, δεν ήταν η αιτία, ήταν η αφορμή για να βγάλεις στην επιφάνεια ο άνθρωπος αυτός ότι δεν σε αγαπούσε αρκετά. Άρα, το να μην σε θέλει κάποιος αρκετά, το να μην κάνει αρκετά για σένα, σου ξυπνά αυτό το βαθύ τραύμα. Το ότι από την αρχή της ζωής σου, από την 30η μέρα της γέννησής σου, πήρες από αυτή τη ζωή το μήνυμα ότι δεν είσαι αρκετή. Δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φταίει οποιοσδήποτε άνθρωπος για τα θέματα υγείας που κουβαλάει μαζί του. Μπορεί να φταίει, μπορεί να φταίς. Φταίς εσύ, επέλεξες να έχεις αυτή την πάθηση, δεν το επέλεξες, έτυχε. Δεν φταίς εσύ, όμως η ψυχή σου το βιώνει ως μια απόρριψη. Και έχουμε την ανάγκη να ξορκίσουμε τα τέρατα του παρελθόντος, τους δαίμονες του παρελθόντος και υπάρχουν 2 τρόποι να το επιτύχουμε αυτό. Ο ένας ο τρόπος ο δημιουργικός είναι διαμέσω της ψυχοθεραπείας και της αυτοεξέλιξης και της προσωπικής ανάπτυξης και ο δεύτερος τρόπος είναι διαμέσου της προσκόλλησης σε ανθρώπους που δεν μας αγαπάνε και της αρκετά και του να βάζουμε στοίχημα ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο θα τον κάνω να με αγαπήσει, θα τον κάνω να αποδεχτεί ότι είμαι αξιαγάπητη, ότι είμαι ένα αξιαγάπητο πρόσωπο. Λες ότι έχεις πάθει καταθλίψεις στο παρελθόν και ότι τις ξεπέρασες μόνο με αντικαταθλιπτικά και τον τελευταίο χρόνο έχεις ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, αλλά δυστυχώς η ψυχολόγος είναι στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρή αρρώστια. Μήπως είναι καλή ιδέα να ψάξεις για κάποιον άλλον ψυχολόγο να συνεχίσεις τη ψυχοθεραπεία. Επειδή αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία να αντιμετωπίσεις από τη ρίζα τα θέματα σου, δεν πρόκειται να επιληθούν με το να προσκολλάσαι σε έναν άνθρωπο που δεν σε αγαπάει αρκετά και να προσπαθείς να τον κάνεις να σε αγαπήσει. Ακόμη και αν καταφέρεις να τον κάνεις να σε αγαπήσει,
δεν θα λύσεις το πρόβλημα στην αιτία του. Θα νιώσεις μια παροδική ανακούφιση. Το ξέρω, λες, ότι θα μου πεις από τη στιγμή που ήθελε κάτι άλλο, τότε κακώς τον σκέφτεσαι. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτόν. Σου εξήγησα πριν από λίγο γιατί δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Γιατί δυσκολεύεσαι να ξεκολλήσεις, όχι γιατί δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Γιατί πιστεύω ακράδαντο ότι αν το θελήσεις, μπορείς να ξεκολλήσεις. Είμαστε εδώ και 2 μήνες χωριστά και προσπαθώ να μην το σκέφτομαι φλερτάροντας με άλλους. Είναι λάθος κίνηση να προσπαθείς να μην σκέφτεσαι τον άνδρα με τον οποίο είσαι κολλημένη ή τη γυναίκα με την οποία είσαι κολλημένη ή κολλημένος φλερτάροντας με άλλους ανθρώπους. Το να φλερτάρω με άλλους ανθρώπους δεν μας βοηθάει να ξεκολλήσουμε από το κόλλημά μας. Αντιθέτως, μας πρόχνει πίσω στο κόλλημά μας, επειδή νιώθουμε ενοχές όταν φλερτάρουμε με άλλους ανθρώπους και οι ενοχές μας κάνουν να επιστρέφουμε πίσω. Ή επίσης, όταν φλερτάρουμε από ένα χώρο που είμαστε ήδη κολλημένοι με ένα άλλο πρόσωπο, τότε δεν θα πετύχει αυτό το φλερτ, δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα και όταν δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα θα λέμε «Α, τι καλά με τον πρώην, με την πρώην που περάσαμε και τόσο καλά στην αρχή». Είμαστε και σε καραντίνα, οπότε μου είναι και πιο δύσκολο να βγω έξω και να διασκεδάσω, να ξεχαστώ. Το mail έχει λίγο καιρό που ήρθε. Ενώ κάθε μέρα πηγαίνω με τη φίλη μου στην παραλία, πίνουμε καφέ και έτσι ξεχνιέμαι κάπως. Μου είχαν δοθεί αρκετές ευκαιρίες μέσω ίντερνετ να κάνω κάτι με άλλους, αλλά ούτε και αυτό θέλω. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις κάτι με άλλους ενώ είσαι προσκολλημένη με αυτόν. Πρέπει να τον ξεπεράσεις αυτόν, να τα βρεις με τον εαυτό σου, να ξεκουραστείς και μετά όταν θα είσαι έτοιμη να κάνεις κάτι με άλλον. Όχι, τι εννοείς με άλλους. Εννοείς είχες άλλους πολλούς από τους οποίους να επιλέξεις. Δεν θέλω να προχωρήσω με κάποιον άλλον γιατί ακόμα νιώθω συναισθήματα για τον πρώην μου. Το ξέρω ότι είναι νωρίς να κάνω κάτι άλλο και δεν το επιδιώκω, παρόλο που συνομιλώ και φλερτάρω με άλλους, αλλά μέχρι εκεί. Εδώ όμως ερχόμαστε σε μια ιστορία γνωστή που πολλοί από εσάς μου γράφετε και μου λέτε γιατί οι άνθρωποι φλερτάρουν και δεν προχωρούν. Κάποιοι άνθρωποι που φλερτάρουν και δεν προχωρούν μπορεί να είναι ήδη κολλημένοι αλλού και να φλερτάρουν για να νιώσουν καλύτερα. Και είναι εξαιρετικά έντιμο να μην χρησιμοποιούμε τους άλλους ανθρώπους ως ένα μέσο να ξεπεράσουμε τους πρώην μας, παίρνοντας μία πρόσκαιρη επιβεβαίωση διαμέσου του φλερτ και χωρίς να έχουν στην ουσία ευκαιρία αυτοί που φλερτάρουμε μαζί τους να κάνουν κάτι περισσότερο με εμάς, γιατί εμείς είμαστε προσκολλημένοι κάπου αλλού. Η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, δηλαδή να αναλάβω την ευθύνη μου ότι εγώ είμαι κολλημένη με έναν πρώην ή με μίαν πρώην, που δεν μπορώ να το ξεπεράσω στην παρούσα φάση και προσπαθώ να νιώσω καλύτερα, αναλαμβάνω την ευθύνη μου και κάνω δημιουργικά πράγματα για να νιώσω καλύτερα και δεν μπαίνω στη διαδικασία να φλερτάρω με άλλους ανθρώπους δίνοντας ψεύτικες ελπίδες, τις οποίες δεν θα μπορώ στη συνέχεια να εκπληρώσω γιατί είμαι κολλημένη αλλού. Αυτή η ανάληψη προσωπικής ευθύνης θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Φανταστείτε τι υπέροχος θα ήταν ο κόσμος του φλερτ, εάν όλοι αναλαμβάναμε την προσωπική μας ευθύνη και μπαίναμε στην αρένα του φλερτ μόνο όταν ήμασταν εξαιρετικά διαθέσιμοι και εξαιρετικά ελεύθεροι και εξαιρετικά ίσχυοι και ντόμπροι. Με τον πρώην μου υπάρχουν διαστήματα που δεν μιλάμε και διαστήματα που βρισκόμαστε λίγο, αλλά δεν κάνουμε σεξ για να μην περιπλεχτούν τα πράγματα. Νιώθω ότι εκεί που κάνω 10 βήματα μπροστά, όταν το σκεφτώ και του μιλήσω ή χωρίς να μιλήσουμε, μετά πάω πάλι πίσω από την αρχή. Άρα περιπλέκονται τα πράγματα και χωρίς το σεξ. Αν θέλουμε να ξεκολλήσουμε από κάποιον άνθρωπο που είχαμε σχέση με εκείνον τον άνθρωπο και τελείωσε αυτή η σχέση και πλέον δεν είμαστε μαζί, δεν πρέπει να συναντιόμαστε καθόλου, να πηγαίνουμε no contact. Όπως κόβουμε από τοξικούς ανθρώπους και πάμε στην κατάσταση no contact, καμία επαφή, έτσι και με τις σχέσεις. Μου λείπει αφάνταστα αυτό που είχαμε μαζί και δεν λέω να τον ξεπεράσω γιατί δεν νιώθω θυμό απέναντί του ούτε μίσος. Το να νιώθεις μίσος δεν θα ήταν καλή ιδέα. Το να νιώσεις θυμό όμως θα ήταν κάτι εξαιρετικά υγιές. Γιατί μόνο θυμό είναι δικαιολογημένο να νιώσεις για έναν άνθρωπο ο οποίος πετάει τόσο εύκολα αυτό που είχατε με τόση ευκολία το πέταξε. Και με τόσο λίγη αγάπη, με τόση έλλειψη αγάπης και έλλειψη δυναμικότητας και έλλειψη αποφασιστικότητας. Δεν είχε κότσια ρε παιδί μου, πώς το λένε. Αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο θα τον πάρεις όπως είναι και στήρος ή θα κάνεις παιδί με παρθέτη μητέρα ή θα κάνεις καθόλου παιδί και θα πεις εγώ εσένα αγαπάω και θέλω να είμαι μαζί σου πασιθυσία, αν όντως αγαπάς πραγματικά.
Σίγουρα νιώθω σαν να είμαι people pleaser. Κλαις. Σίγουρα αν είχα περισσότερη αυτοεκτίμηση δεν θα τον ξανενοχλούσα ποτέ, αλλά δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο κολλημένη μαζί του. Θα ήθελα τη συμβουλή σου, Θέκλα μου. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο που με άκουσες και περιμένω να γίνει vlog. Σε φιλώ με εκτίμηση. Περιμένεις πολύ καιρό να γίνει vlog, επιτέλους γίνεται. Θα τα ξαναπώ, εν περιλήψη. Κατά τη γνώμη μου, φίλη, εσύ κόλλησες σε αυτόν τον άνθρωπο επειδή σου ξύπνησε το πρωτόγονο τραύμα σου, το πρωταρχικό σου τραύμα από την πρώτη σου ηλικία, από την πρώτη σου βρεφική ηλικία, το τραύμα της απόρριψης, της απόρριψης της υγείας και της αδικίας που έχεις δεχθεί από την ίδια τη ζωή. Είναι εξαιρετικά άδικο αυτό που έκανε ο πρώην σου. Ενώ, όπως το περιγράφεις, είχατε μαζί μια σχέση που πλησίαζε την ιδανική, τόσο εύκολα κιόντεψε και τόσο εύκολα βγήκε από την εξήγηση και απέδειξε ότι η αγάπη του ήταν φρούδα. Η αγάπη του δεν ήταν έτσι όπως την διαφήμιζε. Στα δύσκολα φαίνεται η πραγματική αγάπη, στις δύσκολες αποφάσεις, στα challenges που λένε οι Εγγλέζοι, στις προκλήσεις της ζωής. Αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, θα περπατήσεις όλο το μίλι που λένε οι Εγγλέζοι. Θα πας όσο πιο μακριά σε καλή ζωή να πας προκειμένου να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ο λόγος που εσύ έχεις προσκοληθεί σε αυτόν είναι επειδή σου έκανε και λίγο σκοτσέζι κοντούζι όλη η κατάσταση. 1,5 χρόνος ειδηλιακής σχέσης και μετά σε χωρίζει επειδή δεν μπορείς να κυοφορήσεις και σε χωρίζει με κλάματα, θυμούς, ιστορίες κακά, πηγαίνω έρχεται, πηγαίνω έρχεσαι, πισωγυρίσματα, ιστορίες κακά, η συνεξάρτησή σου στα ύψη, η ανασφάλεια σου στα ύψη, η χαμηλή σου αυτοεκτίμηση σου στα τάρταρα. Οπότε προσκολάσαι σε αυτόν τον άνθρωπο, προσκολάσαι σε αυτόν τον πρώην, προκειμένου να δουλέψεις εντός εισαγωγικών με μη δημιουργικό τρόπο τα θέματα σου και τους δαίμονες του παρελθόντος. Αγάπη μου, σε παρακαλώ πολύ, κάνε στον εαυτό σου το δώρο της ψυχοθεραπείας. Λυπάμαι που η ψυχολόγος σου είναι ασθενής, να ψάξεις να βρεις κάποιον άλλον ψυχολόγο ή να πεις από τη ψυχολόγο σου να σε παραπέμψει σε κάποιο συνάδελφο που εμπιστεύεται. Εφόσον τα έχεις βρει με την ψυχολόγο σου και σε γνωρίζει, θα είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο να σου δώσει μια αναφορά, ένα referral σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Δώσε έμφαση στη ψυχοθεραπεία σου, στο να ξεπεράσεις τα τραύματα που ήταν πολλά αυτά που είχες στη ζωή σου. Αγάπη μου, μέσα από τις ερωτικές σχέσεις δεν ξεπερνούνται τα τραύματα, αντιθέτως βαθαίνουν και γίνονται περισσότερα. Όσο και αν είναι θελκτικό να μπούμε σε μια ερωτική σχέση και να ζαλιστούμε με το να μεθύσουμε, με το κρασί του έρωτα και να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας, μια καινούργια ερωτική σχέση ενέχει τον κίνδυνο να μας δώσει περισσότερα προβλήματα και να μας δώσει περισσότερα τραύματα, γιατί στις ερωτικές σχέσεις βγάζουμε την ψυχή μας βόλτα, γινόμαστε ευάλωτοι και είναι πιθανόν σε μια ερωτική σχέση να τραυματιστούμε ψυχικά και να πληγωθούμε ψυχικά. Άρα οι ερωτικές σχέσεις δεν είναι πανάκια, οι ερωτικές σχέσεις δεν είναι επίλυση των ψυχολογικών μας προβλημάτων. Οι ερωτικές σχέσεις δεν είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πάρουμε εκδίκηση για τις αδικίες του παρελθόντος. Οι ερωτικές σχέσεις είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούμε, εάν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας, αν έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση, αν είμαστε ψυχοθεραπευμένοι και ψυχοεκπαιδευμένοι, να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για την ψυχή μας και για το ζευγάρι που θα δημιουργηθεί. Όταν μπαίνουμε στο πεδίο των ερωτικών σχέσεων κουβαλώντας ψυχικά τραύματα τα οποία δεν έχουμε δουλέψει, κουβαλώντας ψυχικά προβλήματα άλυτα, τότε κινδυνεύουμε να προσκοληθούμε σε ανθρώπους ακατάλληλους για μας και να μπαίνουμε σε φαύλους κύκλους ακατάλληλων ερωτικών σχέσεων, σπαταλώντας έτσι τη ψυχική μας ενέργεια, χάνοντας τον πολύτιμο χρόνο μας και τραυματίζοντας τη ψυχή μας και τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Ας κάνουμε αυτό το δώρο στον εαυτό μας, να απέχουμε από το παιχνίδι των ερωτικών σχέσεων προτού αναλάβουμε τα θέματα μας. Γιατί προσκολούμαστε σε ερωτικές σχέσεις του παρελθόντος, επειδή κάνουν trigger, επειδή κουρδίζουν τα θέματά μας τα άλυτα. Την αγάπη μου σε όλους και εύχομαι καλή ελευθερία σε όλους τους κολλημένους ανθρώπους με προηγούμενες ακατάλληλες σχέσεις
Και υπάρχει λύση, είναι η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, είναι η ενασχόληση με την αυτοβελτίωση μας, η ψυχοθεραπεία, η ψυχοεκπαίδευση. Την αγάπη μου σε όλους.